να δοθεί καθολική για όλες τις εντασσόμενες περιοχές της χώρας και γενναία παράταση τουλάχιστον ως το τέλος Οκτωβρίου της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, ζητά από την Κυβέρνηση η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΕΝΠΕ, ο πρόεδρος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη επιστολή, την οποία κοινοποιεί και στη διοίκηση της Εθνικής Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ, αιτιολογώντας την πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας να δοθεί παράταση στην τρέχουσα κατάθεση δηλώσεων, που αφορά το 63% της χώρας, περιλαμβάνει αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, οικισμούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως και δασικές εκτάσεις και υδάτινους όγκους, καθώς και νησιά και βραχονισίδες της Ελλάδας. Ο κύριος Αγοραστός τονίζει. Η υποβολή δηλώσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες, καθώς αφορά σε πληθώρα περιπτώσεων δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης στην κληρονομιά, όπου οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι και οι απότεροι δικαιοπάροχοι γονείς τους, αλλά και δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης στη χρησικτησία, καθώς μεγάλο μέρος της ελληνικής γης έχει αποκτηθεί με χρησικτησία, η οποία θα πρέπει να αποδειχθεί κατά την υποβολή δηλώσεων με στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή των ακινήτων επί 20 ετία. Περαιτέρω, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, εξαιτίας της οποίας τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακία δεν λειτουργούσαν επί 20ήμερο, αλλά και το δεδομένο ότι δεν θα λειτουργήσουν για εύλογο χρονικό διάστημα πριν και μετά τη διεξαγωγή των επικείμενων εθνικών εκλογών, επιφέρει πρόσθετα προβλήματα. Επίσης, δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η ανάγκη υποβολής δηλώσεων μεγάλου αριθμού δικαιωμάτων από διαμένοντες στο εξωτερικό, οι οποίοι στερούνται ή έχουν ελλειπή ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους, ή ακόμη και από δικαιούχους δικαιωμάτων, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και διαμένουν σε άλλες περιοχές μακριά από τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Ένα τελευταίο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί αναλόγως, είναι αυτό του υποβληθέντος αριθμού δηλώσεων που παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, καταλήγει στην επιστολή του ο κύριος Αγοραστός. Παράλληλα, τη χορήγηση στους τοπικούς οργανισμούς το ΕΒ δανείου διάρκειας άνω των 20 ετών με επιδοτούμενο επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το 1%, προτείνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ και να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη άρδευση των αγροτών αρδευτών τους. Υλοποιώντας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, ο πρόεδρος της Ένωσης, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο επιστολή, την οποία κοινοποιεί στους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχοβίτη, καθώς και στον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Πανογιωτάκη. Όπως επισημαίνει στην επιστολή του κ. Αγοραστός, η πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας συνίσταται στο να δοθεί δυνατότητα στους ΤΟΕΒ ως οργανισμών κοινής ωφέλειας πλήρους αποπληρωμής των χρεών προς τη ΔΕΗ μέσω μακροχρονίου δανεισμού διάρκειας πλέον των 20 ετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιτόκιο επιδοτούμενο που δεν θα ξεπερνά το 1%. Με την πρότασή μας, υπογραμμίζει ο κ. Αγοραστός, εξασφαλίζεται μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα των χρεών το ΕΒ προς τη ΔΕΗ, που θα δώσει πραγματική ανάσα σε χιλιάδες αγρότες της χώρας, οι οποίοι ακόμη και σήμερα, λίγες μέρες πριν την έναρξη της αρδευτικής περίοδου, δεν ξέρουν αν τελικά θα καταφέρουν να έχουν σοδειά για να επιβιώσουν. Επιπλέον, η άρση της μόνιμης ανασφάλειας κάθε χρονιά σχετικά με το αν θα υπάρχει νερό ή όχι, θα δώσει τη δυνατότητα της αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων και κυρίως της μεγάλης έκθεσης αντικατάστασης των καλλιεργειών με πιο αποδοτικές οικονομικά που σταδιακά αρχίζει να συντελείται στη χώρα, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτή θα μπορούσε να επιφέρει στην ανάπτυξη της Υπαίθρου. Ξεκαθαρίζει ακόμη και προσθέτει, η κατά περίπτωση ρύθμιση των οφειλών του κάθε ΤΟΕΒ με τη ΔΕΗ ΑΕ που φαίνεται να οριμάζει ως τρόπος αντιμετώπισης το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε πράγματι να αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα μόνο για εκείνους στους ΤΟΕΒ, για τους οποίους προκύπτει από ανάλυση των οικονομικών στοιχείων τους πως θα μπορούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη σε 3-4 χρόνια. Για τους υπόλοιπους όμως το ΕΒ απαιτείται πιο μακροχρόνια ρύθμιση πλέον της δεκαετίας, προκειμένου βιώσιμα να μπορούν να αποπληρώνεται το χρέος. Το πλαίσιο όμως των ρυθμίσεων που μπορεί να παρέχει η ΔΕΗ, ακόμη και στην ευνοϊκότερη των περιπτώσεων, επιβαρύνεται με υψηλό επιτόκιο πλέον του 4%, που καθιστά ανέφικτο μη ρεαλιστικό το ενδεχόμενο της απληρωμής των χρεών τους.